Στο εξωτερικό μεταφέρθηκε σήμερα ο 12χρονος Ρώσος, ο οποίος μαχαιρώθηκε βάναυσα από 20χρονο Ολλανδό στην Κρήτη. Η Κατερίνα Παπακοστοπούλου θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Ελένη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πράγματι, το παιδί έφυγε χθες στις 8 και 4 το βράδυ. Υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μια μαραθώνια σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν οι γιατροί, η μητέρα, ο δικηγόρος της και εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι στο παίδωνα Αγλαία Κυριακού δόθηκαν όλες οι απαραίτητες φροντίδες στο μικρό, και παρά το γεγονός ότι υπήρξε αλληλογραφία με κέντρο της Γερμανίας, το οποίο θέλει να απευθυνθεί η μητέρα, όπου είχαν καταστήσει σαφές οι Γερμανοί ότι δεν τίθεται θέμα αποκατάσταση του παιδιού, καθώς έχει υπάρξει διατομή του νοτιέου μυελού, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολη η αποκατάστασή του. Η μητέρα επέμενε ότι το παιδί της έπρεπε να μεταφερθεί στη Γερμανία. Έτσι υπέγραψε και με δική της ευθύνη μετέφερε το παιδί, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες γιατροί της είχαν επισημάνει ότι υπάρχει κίνδυνος με τη μεταφορά, καθώς λόγω της αυξομοίωσης της πίεσης στο αεροπλάνο υπήρχε περίπτωση να συμβεί εκροή εγκεφαλονοτιαίου υγρού από τη σπονδυλική στήλη του 12χρονου. Ωστόσο, εκείνη, όπως χαρακτηριστικά μάθαμε από το νοσοκομείο, από τις δικές μας πληροφορίες, αγκάλιασε και φίλησε σε όλους τους γιατρούς, τους ευχαρίστησε για την προσοχή που έδειξαν στο παιδί της. Το παιδί με δική της ευθύνη λοιπόν μεταφέρεται στη Γερμανία. Κάποια στιγμή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα στείλει μια επιστολή ευχαριστήρια στο νοσοκομείο. Ωστόσο, από εκεί και πέρα άπτεται στο χέρι της μητέρας το τι θα γίνει με το παιδί, καθώς με δική της ευθύνη, όπως σας είπα, έχει μεταφερθεί στη Γερμανία. Πάντως, είναι λυπηρό το γεγονός αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει θέμα αποκατάστασης. Οι πληροφορίες αυτό λένε, διότι τα τραύματα δυστυχώς σε ό,τι αφορά το νοτιαίο μυελό, σε εκείνο το τραύμα που επισημαίναμε από την πρώτη μέρα, ήταν βάναυσα. Ας ελπίσουμε να μην είναι έτσι, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι.